Αυτέ είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Στην Αμερική, οι Αφρικανοί σκλάβοι ήρθαν τον 17ο αιώνα όταν του έφεραν οι Ολλανδοί σαν εμπόρευμα. Ο μεγαλύτερο όγκο των σκλάβων μεταφέρθηκε στον Νότο. Στο Βορρά είχαν λιγότερου σκλάβου και οι υπόλοιποι ήταν μισθωτοί. Ενώ υπήρχαν και λευκοί δούλοι που δούλευαν πολλά χρόνια τζάμπα για να ξεπληρώσουν την έξοδο από το ταξίδι που έκαναν για να έρθουν από την Ευρώπη. Για πολλά χρόνια θα δουλεύουν σκληρά. Οι πρώτε πολιτείε που θα απαγορεύσουν τη δουλεία θα είναι το Vermont το 1777 και το Ohio καταργεί τη δουλεία το 1803 μόλι εισέρχεται στην Ένωση. Στον Νότο τα πράγματα είναι πιο συντηρητικά. Ο μεγάλο αριθμό σκλάβων έχει μεγάλη χρηματική αξία. Ένα δουλοκτήτη που είχε 500 σκλάβου τότε, σε σημερινά λεφτά θα είχε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Η αγορά ενό μαύρου σκλάβου ήταν επένδυση και έπεφτε πολύ χρήμα. Αλλά ίσω αφιερώσουμε στο μέλλον ένα βίντεο αποκλειστικά για αυτό το κεφάλαιο. Μόλι άρχισε να καταργείται η δουλεία σε κάποιε πολιτείε, οι Νότοι είδαν τι περιουσίε του να απειλούνται. Όταν το Μιζούρι θέλησε το 1817 να ενταχθεί στην Ένωση ω δολοκτητική πολιτεία, οι βόρειοι γερουσιαστέ αντέδρασαν. Και όταν το Μέιν θέλησε να ενταχθεί ω ελεύθερη πολιτεία, οι νότιοι γερουσιαστέ μπλόκαραν τι διαδικασίε. Έτσι, το 1820 ήρθαν σε έναν συμβιβασμό. Αλλά αυτό έλυσε προσωρινά το πρόβλημα και τι επόμενε δεκαετίε θα ενταχθούν περισσότερε ελεύθερε περιοχέ στην Ένωση και η εκλογή του Ρεπουμπλικάνου Αβραάμ Λίνκολν θα οδηγήσει τι νότιε πολιτείε σε αγανάκτηση και η Νότια Καρολίνα θα προσπαθήσει να αποχωρήσει από την Ένωση του 1860 και θα ακολουθήσουν και άλλε πολιτείε. Ο Lincoln ανέλαβε το Μάρτιο του 1861. Τον Απρίλιο οι Νότιοι τον προειδοποίησαν να απομακρύνει τι δυνάμει τη Ένωση από το οχυρό Σάμπτερ που βρισκόταν στο Τσάρλστον, ο πρόεδρο όμω δεν του άκουσε και μάλιστα έστειλε πλοίο με εφόδια για τη φρουρά του οχυρού. Τότε οι Νότιοι βομβάρδισαν το οχυρό και μαζί με τα κανόνια του είχαν πυροδοτήσει και τον εμφύλιο πόλεμο τη Αμερική. Ο διοικητή του οχυρού, Ρόμπερτ Άντερσον, παρέδωσε το οχυρό μέσα σε δύο ημέρε. Ο Βορρά θα προσεγγίσει τον ικανό στρατιωτικό Ρόμπερτ Λί για να πολεμήσει στο πλευρό του. Ωστόσο, ο Λί αρνήθηκε καθώ ιδεολογικά έβρισκε περισσότερα κοινά με του Νότιου. Και μετά, η γενέτειρά του η Βιρτζίνια μαζί με την Βόρεια Καρολίνα, το Αρκάνσα και το Τενεσί πέρασαν στο στρατόπεδο του Νότου. Ο Βορρά ήταν πιο ανεπτυγμένο και είχε πληθυσμό πάνω από 18 εκατομμύρια, ενώ ο Νότο είχε 5,5 εκατομμύρια και 3,5 εκατομμύρια σκλάβου. Η πρώτη μάχη έγινε τον Ιούλιο του 1861. Ο Βορρά εισβάλλει στο Νότο, αλλά θα του σταματήσει μια μικρότερη δύναμη υπό τον Τόμα Τζάξον, ο οποίο από τότε θα έχει το παρατσούκλι Stonewall Jackson, χάρη στην αποτελεσματική άμυνα. Ο Βορρά θα ακολουθήσει το σχέδιο Ανακόντα. Σύμφωνα με αυτό, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Νότου για να διακόψουν τι εξαγωγέ και να αποκοπούν από τι αγορέ. Κάτι που θα αποδυνάμωνε τι νότιε πολιτείε. Καθώ το βαμβάκι του Νότου δεν έφτανε στην Ευρώπη, και όπω μαθαίναμε ακόμη και από την ιστορία τη Τρίτη Λυκείου, αυτό ωφέλησε τι ελληνικέ εξαγωγέ βαμβακιού. Ο Νότο, ή αλλιώ η συνομοσπονδία, ήλπιζε σε βοήθεια από τη Βρετανία καθώ το βαμβάκι που παρήγαγαν ήταν σημαντικό για την Ευρώπη. Ωστόσο, πέρα από κάποιε παράνομε συναλλαγέ που έγιναν, η Βρετανία δεν αναγνώρισε ποτέ τη Συνομοσπονδία, αλλά ούτε υποστήριξε ανοιχτά κάποια παράταξη. Ο George McClellan θα είναι ο βασικό διοικητή στρατευμάτων τη Ένωση και οι στρατιώτε τον συμπαθούσαν. Όμω η απροθυμία του να προχωρήσει άρχισε να απογοητεύει τον Lincoln. Όταν όμω αποφάσισε να το κάνει, την άνοιξη του 1862, κατέλαβε την Yorktown. Αλλά μετά γνώρισε την ήττα από τον Στόνουγκολ Τζάξον και τον Ρόμπερτ Lee το καλοκαίρι του ίδιου έτου. Παίρνοντα θάρρο από αυτέ τι νίκε, ο Λί θα εισβάλει στη Μέριλαντ και θα συναντήσει τι δυνάμει του Μακλέλαν στο Αντίταμ. Η μάχη του Αντίταμ ήταν μια σημαντική μάχη και η του Νότου έστειλε τον Ρόμπερτ Λί πίσω στη Βιρτζίνια. Ο Μακλέλαν ζήτησε περισσότερου άνδρε για να επιτεθεί ξανά, όμω ο πρόεδρο είχε καταλάβει ότι είναι άχρηστο και τον αντικατέστησε. Λίγο αργότερα, ο Λίνκολν εξέδωσε τη διακήρυξη τη χειραφέτηση, σύμφωνα με την οποία θα απελευθέρωνε του σκλάβου. Βέβαια το έκανε για στρατιωτικού λόγου και πάνω από 178.000 μαύρου μπήκαν στο στρατό για να πολεμήσουν υπέρ του Βορρά, που όπω φαινόταν θα απελευθέρωνε του σκλάβου. Πάνω από 38.000 σκοτώθηκαν. Υπάρχει και σχετική ταινία που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ο Ρόμπερτ Λί με τι δυνάμει του θα πολεμήσει τον βορρά στο Chancellor'sville και θα βγει νικητή, αλλά έχασε πολλού άνδρε μαζί και τον Stolwolf Τζάξον που πυροβολήθηκε κατά λάθο από του άνδρε του. Και έτσι, στην επόμενη επίθεση που έκανε τον Ιούνιο του 1863 στο Γκέτισμπεργκ, που ήταν και η πιο αιματήρη μάχη του πολέμου, θα ιτηθεί. Τον Ιούλιο του 1863 ο στρατηγό Γκραντ θα καταλάβει το Βίξμπουργκ και σιγά σιγά θα φανεί ότι ο Βορρά έχει το πάνω χέρι. Τότε ο Λίνκολν θα θέσει τον Γκραντ επικεφαλής του στρατού και θα εισβάλλει στη Βιρτζίνια το Μάρτιο του 1864. Θα έχει πολλές απώλειες στι μάχες που έγιναν εκεί, αλλά θα καταφέρει να πολιορκήσει το Πίτερσμπεργκ και το Ρίτσμοντ το 1864. Τον Νοέμβριο του 1864 ο Μακλέλαν θα κατέβει στι εκλογέ για την Προεδρία, αλλά ο Αβραάμ θα εκλεγεί ξανά. Τελικά το Ρίτσμοντ θα πέσει και ο Γκραντ θα κυνηγήσει τον Λί και τι δυνάμει του σε μια πόλη και θα ακολουθήσει μια μικρή μάχη και τελικά όλοι θα παραδοθεί στον Γκραντ. Ο στρατό του Λί παραδόθηκε, ο πόλεμο όμω δεν έληξε αμέσω, αν και ήταν θέμα χρόνου. Το τέλο ήρθε τον Απρίλιο του 1865, η σημαία υψώθηκε και πάλι στο Fort Sumter. Και το κράτο ενώθηκε και πάλι. Η δουλειά καταργήθηκε και εκατομμύρια σκλάβοι απελευθερώθηκαν. Ο πόλεμο τύχησε τη ζωή σε 620.000 άνδρε. Ο λαό απορούσε πώ επέτρεψε ο Θεό να συνεχιστεί αυτό ο καταστροφικό πόλεμο για τόσο καιρό. Φυσικά μετά τη λήξη του πολέμου δεν ήταν όλα ρόδινα, και αυτό το δούμε σε μελλοντικό βίντεο. Ο Αβραμ Λίλκον λίγε μόνο μέρε μετά τη συνθηκολόγηση, θα πάει με τη γυναίκα του να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση και θα πυροβοληθεί από έναν ηθοποιό που ήταν υποστηρικτή του Νότου, τον Τζον Βίλξ Μπούθ. Ο πρόεδρο πέθανε την επόμενη μέρα. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση και για την υποστήριξη. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.